Ο Αντώνης Τσολναράς, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στον Χυμαρό Ξηριά και θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα. Αντώνη, νομίζω ότι οι εικόνες που βλέπουμε είναι αποκαρδιωτικές. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τις χαρακτηρίσω πραγματικά. Και αποκαλυπτικές θα έλεγα εγώ, Μίνα. Εμείς είμαστε πάνω σε μια γέφυρα που βλέπουμε ουσιαστικά τον Χύμαρο του Ξηριά και βλέπετε ότι οι εικόνες αυτές εξακολουθούν εδώ, οι πρωτοφανείς εικόνες, για ακόμη ένα 24ωρο να ταλαιπωρούν την πόλη του Βόλου και ευρύτερα φυσικά την περιφέρεια Θεσσαλίας. Βλέπετε στην εικόνα του Δημήτρη του Τσιόπλου ότι έχει απλωθεί αυτό το χαλί από νεκρά ψάρια, μικρά και μεγάλα, τα οποία μέχρι και πριν από λίγο τα συγκρατούσε ένα δίχτυ στις εκβολές του Παγασιτικού. Επειδή όμως ο άνεμος, Μίνα, σμπρώχνει αυτή τη μάζα. Όλη αυτή τη μάζα και στις δύο πλευρές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχείρησαν πριν από λίγο να τοποθετήσουν και ένα δεύτερο πλέγμα, ένα δεύτερο δίχτυ προστασίας, έτσι ώστε να εγκλωβίσουν τα ψάρια. Κάτι το οποίο όμως δεν το πέτυχαν λόγω των ανέμων και περιμένουν ουσιαστικά την αλλαγή της φοράς, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της ημέρας να έχουμε και αυτό το δεύτερο δίχτυ προστασίας για να μην φτάσουν τα ψάρια προς τον Παγασιτικό. Την ίδια στιγμή τα ειδικά μηχανήματα εξακολουθούν με κάθε τρόπο να απομακρύνουν όλους αυτούς τους τόνους νεκρών ψαριών που, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, έχουν ξεπεράσει τους 160 και εκτιμάται ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί δραματικά και τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για μια τρομερή καταστροφή, όχι μόνο για το οικολογικό σύστημα, αλλά και γενικότερα για την τοπική οικονομία και με την απώλεια που έχουν στον τουρισμό ήδη οι επαγγελματίες. Και μάλιστα η ατμόσφαιρα είναι τόσο αποπνικτική, Μίνα, που σε κάποιες περιπτώσεις, εμείς που ήμασταν στο κέντρο του Βόλου, η μυρωδιά ήταν έντονη ακόμη και από απόσταση χιλιόμετρων. Οπότε καταλαβαίνετε την ανησυχία που έχει επικρατήσει στις τάξεις των επαγγελματιών. Και προηγουμένως στο βίντεο που μας έστειλες, σε είδαμε που φόρεσες μάσκα και μάλιστα μας έλεγες ότι είναι τόση δυσοσμία από τα εκατομμύρια των νεκρών ψαριών που αναγκαστήκατε να βάλετε μάσκες. Ναι, διότι εκείνη τη στιγμή όλος αυτός ο όγκος των ψαριών ήταν στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Αλλά επειδή με τον άνεμο ουσιαστικά όλη αυτή η μάζα έχει ανεβεί προς τα πάνω, προς τη δεύτερη γέφυρα που βλέπετε στην εικόνα του Δημήτρη του Τσιόπλου, αυτή τη στιγμή η ατμόσφαιρα εδώ τουλάχιστον που βρισκόμαστε είναι κάπως καλύτερη. Αλλά στο δεύτερο το σημείο που βλέπετε στο βάθος, εκεί καταλαβαίνετε ότι είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα και είναι πραγματικά απαραίτητο να φορέσει κάποιος μάσκα. Αλλά για όλους αυτούς τους λόγους, Μίνα, οι επαγγελματίες εδώ στη Μαγνησία θα συγκεντρωθούν 2,5 ώρα το μεσημέρι και θα κατευθυνθούν προς την περιφέρεια Θεσσαλίας, έτσι ώστε να εκφράσουν τα παράπονά τους προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για όλη αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουν για ακόμη μια φορά. Διότι μην ξεχνάμε ότι είναι μια περιοχή που προσπάθησε επί μήνες να σταθεί στα πόδια της, μετά και τον Ντάνιελ και τον Ηλία, και τώρα βρίσκονται μπροστά σε αυτήν την τεράστια καταστροφή, όπως όλα δείχνουν. Και μάλιστα λόγω της κατάστασης και για λόγους για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας, έχει συσταθεί η απαγόρευση κολύμβησης σε 8 παραλίες. Σε 8 ακτές του Δήμου Βόλου, μεταξύ αυτών, Μίνα, και οι αλικές, οι περίφημες αλικές Βόλου. Αντώνη, για να έχουμε κι εμείς έτσι μια εικόνα τώρα από το σημείο που είστε εσείς, τα πιο κοντινά σπίτια πόσο απέχουν? Εδώ είμαστε, Μίνα, σε μια βιομηχανική, στη βιομηχανική περιοχή του Βόλου. Δεν υπάρχει, δεν τα είναι πρώτα μεγάλη εργοστάσια, από τα λοιπόν, κοντινά σπίτια, οποία, βέβαια, τα πρώτα εργοστάσια στα οποία εργάζεται κόσμος. Είναι στα 50, 60, 100 μέτρα. Είμαστε πολύ κοντά και στον περιφερειακό. Γενικότερα είμαστε σε πυκνοκατοικημένο μέρος. Δεν είμαστε κάπου που είναι έξω από την πόλη του Βόλου. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η μυρωδιά και όλη αυτή την εικόνα τη βιώνουν πάρα πολλοί πολίτες. Δεν είναι δηλαδή μόνο εδώ τοπικά. Είναι κάτι το οποίο απλώνεται. Γιατί ποιο είναι το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση, Μίνα? Ότι δεν είναι μόνο η εικόνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Είναι ότι τα νεκρά ψάρια εκτείνονται μέχρι πολλά πολλά δεκάδες, εκατοντάδες μέτρα και πιο πάνω, μέχρι την έξοδο του θηροφράγματος που διοχετεύει η λίμνη Κάρλα τα νερά προς τον Παγασιτικό. Mm-hmm. Απλώς εδώ έχουμε τη μεγαλύτερη μάζα νερών, λόγω του ότι πολύ κοντά είναι οι εκβολές του Παγασιτικού. Είναι ο Παγασιτικός από την πίσω πλευρά που δεν βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή, αλλά στην εικόνα που έχετε εσείς στην οπτική, ακριβώς σε όλο αυτό το βάθος, σε όλο αυτό το μήκος του Χυμάρου Ξηριά, υπάρχουν παντού νεκρά ψάρια. Απλώς η διαφορά εδώ είναι ότι έχουμε μεγαλύτερο όγκο νερών. Αντώνη Τσολναρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.